Κύριε Δέλη. Κοιτάξτε, κυρία Σάπικα, το ΚΚΕ καταψήφισε τότε στη Βουλή αυτήν την απαράδεκτη συμφωνία, μια συμφωνία που θέλω να θυμίσω ότι έγινε καθ' υπόδειξη και κατ' απέτηση του ΝΑΤΟ. Είναι μια συμφωνία η οποία στο δεύτερό της μόλις άρθρο προβλέπει αυτή τη συμφωνία ως όρο και προϋπόθεση για να μπει η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, καταρχάς όπως και έγινε και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, αυτή καθ' αυτή η συμφωνία, ναι μεν έδινε μία διέξοδο στο ζήτημα της ονομασίας αυτής της χώρας, υιοθετώντας έναν γεωγραφικό προσδιορισμό, το Βόρεια Μακεδονία. Από την άλλη όμως, άφηνε ουσιαστικά άθικτες άλλες πλευρές επικίνδυνες του αλυτρωτισμού και του εθνικισμού, όπως είναι το ζήτημα της γλώσσας. Η συμφωνία μιλάει περί μακεδονικής γλώσσας και περί μακεδονικής εθνότητας, πράγματα τα οποία βεβαίως συντηρούνται και αυτά αξιοποιεί η σημερινή ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας και θέτει αυτά που θέτει. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι αυτό που, για το οποίο μας μίλησε πριν από λίγο ο κύριος Ξανθόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ για τη σταθερότητα, ότι το ΝΑΤΟ που ήταν και ο εμπνευστής αυτής της συμφωνίας όχι μόνο σταθερότητα δεν προσφέρει στην περιοχή, το αντίθετο προσφέρει μια απίστευτη αστάθεια από την ώρα που το ίδιο επιδιώκει, αξιοποιώντας ακριβώς τέτοιου είδους ζητήματα ανάμεσα στις χώρες, να παρεμβαίνει και να παριστάνει τον διαιτητή και όχι μόνο. Με αυτήν την έννοια λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να φύγουν από τη μέση και όσο υπάρχουν αυτά τα ζητήματα του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού, είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά, να φύγουν από τις σχέσεις των δύο χωρών, των δύο λαών, θα έλεγα. Πώς θα γίνει όμως αυτό, θεωρητικά, δηλαδή είναι ωραίο να το λέει κανείς, αλλά στην πράξη πώς βλέπετε να γίνεται όταν η μία πλευρά τραβάει το σκηνί? Κοιτάξτε, το πώς θα γίνει, με έναν τρόπο μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει μέσα από συζητήσεις, μέσα από διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνει. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε κάνει μια σωστή συμφωνία, σωστή συμφωνία θα είναι εκείνη η οποία δεν θα αντιμετωπίζει μονάχα το ζήτημα της ονομασίας αυτής της χώρας, και φάνηκε ότι τελικά δεν ήταν μόνο αυτό το ζήτημα, γιατί βλέπετε ότι και αυτό υπάρχουν τρόποι να το παρακάμπτουν, αλλά κάτι βαθύτερο, κάτι που το τόνισε το κόμμα μας και όταν ήρθε αυτή η συμφωνία στη Βουλή και είχε προβλέψει μάλιστα διαστόματος του Γενικού Γραμματέα του Δημήτρη του Κουτσούμπο ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο το οποίο σήμερα συζητάμε. Είχε πει συγκεκριμένα ο γραμματέας τότε ότι θα έρθει η ώρα και στιγμή, δεν θα αργήσει πολύ ο καιρός, που θα αφήσουν το Βόρειο και θα χρησιμοποιούν τη Μακεδονία αξιοποιώντας ακριβώς τις δυνατότητες αυτής της συμφωνίας που μιλάει μέσα για περί μακεδονικής εθνότητας, περί μακεδονικής γλώσσας, περί βιβλίων και ούτω καθεξής. Αυτά πρέπει να φύγουν από τη μέση, πρέπει να σκεφτούν οι λαοί πάνω σε αυτά, να τα αποφασίσουν και δια των κυβερνήσεών τους βέβαια να τα παραμερίσουν έτσι ώστε να ζήσουν ειρηνικά και αδερφωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Το πιο βασικό, το πιο κρίσιμο σημείο της συμφωνίας, κυρία Σάπικα, είναι ο νατοϊκός της χαρακτήρας. Αυτός δηλαδή που αποσιωπάται σχεδόν από το σύνολο των συνομιλητών μας απόψε. Αυτή η συμφωνία έγινε προκειμένου το ΝΑΤΟ να διευρυνθεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Αυτό το λέει το ΚΚΕ και μόνο το ΚΚΕ το λέει και το έλεγε και τότε στη Βουλή. Και άρα συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Εντάξει, και... δεν ήταν στην Βουλή η πλεύση ελευθερία. Συμφωνείτε και με την πλεύση ελευθερία. Και έρχεται τώρα εδώ, συγγνώμη, έρχεται εδώ ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τη σταθερότητα που εξασφαλίζει το ΝΑΤΟ. Συγγνώμη, η Αλβανία είναι στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Η Βόρεια Μακεδονία είναι στο ΝΑΤΟ. Σύμμαχες χώρες, έτσι δεν είναι? Είμαστε στην ιερή αμυντική συμμαχία που είπε πρόσφατα και ο κύριος Κασελάκης. Εσείς βλέπετε κάποια σταθερότητα γύρω από την πολιτική αυτών των χωρών? Βλέπετε την Τουρκία να μην έχει αναθεωρητικές βλέψεις στην περιοχή? Ναι, βέβαια δεν ξέραμε πώς θα ήταν, κύριε Δελή, αν ήταν αλλιώς τα πράγματα και δεν ανήκανε σε αυτή τη συμμαχία. Ναι, μπορεί σήμερα, να ήταν χειρότερα τα πράγματα. Πάντως σήμερα σταθερότητα δεν υπάρχει. Συγγνώμη, εκτός και αν δεν βλέπουμε εμείς την πραγματικότητα. Αυτό το ΝΑΤΟ λοιπόν, το ΝΑΤΟ ως ένας οργανισμός αυτός τέτοιος που είναι υπεριαλιστικός, όχι μόνο σταθερότητα δεν εξασφαλίζει, αλλά συνειδητά επέτρεψε να μπουν αυτού του είδους τα σημεία μέσα στη συμφωνία, τα σπέρματα δηλαδή του αλυτρωτισμού και του εθνικισμού, έτσι ώστε να μπορεί να τα αξιοποιεί για να παρεμβαίνει. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ. Αυτό το έχει κάνει ιστορικά και με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας
και βεβαίως με την πολύ σοβαρή ευθύνη, τεράστια ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνεχίζει να το κάνει. Αυτός είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Και το να ερχόμαστε τώρα εμείς εδώ και να μιλάμε για το σταθεροποιητικό ρόλο του ΝΑΤΟ, εντάξει, αυτό μας ξεπερνάει. Σας ευχαριστώ.